Δεν να μην έχει όρεξη. Δεν, ήταν αλλιώς η μεταχείριση που γινόταν. Έμπαινε μέσα ο άντρας του σπιτιού. Ήταν λες και όλα έπρεπε να ήταν όπως τα ήθελε. Ήθελε. Δεν... Εσύ λίγες φορές το έχεις ακούσει αυτό. Οι πιο παλιές γενιές. Απλά δεν, είναι, πόσο... δεν είναι αλήθεια. Βλέπω πόσο. Δεν είχε το δικαίωμα μια γυναίκα. Πω, εγώ θα στηρίξω όμως το φίλο μου τον Τάσον. Τώρα έχουμε και την τηλεόραση. Καλή, έχουμε το καλύτερο. Κάμπινγκ μας, Χριστιανά μου. Τις Παρασκευές ο Λούις. Πού να κάτσεις τώρα να. Για πες εσύ που βλέπεις πολύ την τηλεόραση. Να αρχίσουμε να ανησυχούμε για σένα. Περιμένω να τελειώσει το πρόγραμμα του Αλφα. Και μετά. Και μετά ξεκινούμε στο σπίτι. Αν δεν γίνει 12. Αν δεν γίνει 12 και να τελειώσει για το τελευταίο πρόγραμμα του Αλφα, να ξεκινήσουν οι παραλήψεις. Δεν έχει τίποτα. Αυτά είναι. Τάσο μου, στήριξα σε, μπορείς να πεις. Μα δεν. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, μ' αρέσει γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η γυναίκα είναι εκείνη η οποία έχει όχι μόνο το πάνω χέρι στο σπίτι. Μα δεν είναι θέμα πάνω χέρι, ρε Τάσο μου. Είναι θέμα επικοινωνίας. Είναι θέμα αλληλοσεβασμού. Είναι θέμα... Δεν υπήρχε σεβασμός προς τις γυναίκες πιο παλιά. Δεν ακουγόταν καν η άποψή τους. Ναι. Δεν μπορούσε να εισακουστεί μια γυναίκα τι θέλει, τι δεν θέλει, πώς είναι, πώς νιώθει, η ψυχολογία της. Τι ήταν ψηλά γράμματα όλα αυτά. Ήξερες ότι ερχόταν άλλος που είχε εξωζυγική σχέση στο σπίτι, σου την έφερνε κιόλας καμιά φορά με στο σπίτι, έπρεπε να μαγειρέψεις για όλους. Αυτά τα πράγματα τα έχουμε ακούσει, έχουν συμβεί, δεν είναι σενάρια. Είναι το μόνο διάλειμμα που έκανε, δηλαδή. Έκανε και αν δεν του τάιζε και καλά. Ήταν 9 μήνες. Λογικά. Ναι, αφού ήταν πίσω τα αλλού που έρχονταν τα παιδιά. Δεν κάνει διάλειμμα στην εγκυμοσύνη. Ναι, εννοώ αν δεν υπάρχει λόγος ναι. Για να κάνει ένα ζευγάρι διάλειμμα στην εγκυμοσύνη. Να πάμε. Τι έβαθε. Τι έγινε. Α, μόνο σου, χωρίς λόγο. Άλλαξε ρούχα. Όχι. Όχι, τα ίδια φόρουσε. Ήρθε και μου κάνει έτσι, παιδιά, ο Καρνάκης μέσα. Τι να δω. Εσένα. Άσα να αγκαλιά. Χριστιανά μου, θέλεις να σε πάω κοντά στη φύση ή θέλεις, χάρη μου, τι. Να σε πάω κοντά στη φύση, έτσι να την νιώσουμε, να την αισθανθούμε. Δεν ξέρω τώρα πώς εννοεί αυτά, αλλά... Αυτός είναι ο Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστιανά μου, ο οποίος στο τελευταίο χρονικό διάστημα μας έχει πει και το έχει δηλώσει μέσα και από τις...